Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια άλλη φάση, σταδιακά μπαίνουμε με στόχο την επαναφορά στην καθημερινότητα, μόνο που η συγκεκριμένη εξίσωση κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι. Η πίεση παραμένει στα ύψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τον αριθμό των νοσηλειών και των διασωληνωμένων να είναι σε επίπεδα ρεκόρ. Πάντως, με το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και σε άλλες περιοχές που είχαν αποκλειστεί, το επόμενο βήμα έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων και ειδικά των λυκείων. Για να συμβεί αυτό, από αύριο, ενεργοποιείται η όλη διαδικασία με τα λεγόμενα self-test. Με τα φαρμακεία να καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην παροχή τους. Συνεχίζεται η διάθεση από τα φαρμακεία το self-test για τους μαθητές των λυκείων και τους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν τα τεστ από 24 έως 48 ώρες πριν εμφανιστούν στο σχολείο. Τα βάλαμε όλα σε μια τάξη, τα ρυθμίσαμε. Ο κόσμος με μια ομαλή ροή λαμβάνει τα τεστ. Θα πάρει ένα αυτή την εβδομάδα, δύο την επόμενη. Όλοι έχουν καταλάβει τη διαδικασία. Η πλατφόρμα είναι εξαιρετική. Πολύ λειτουργική, πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται τίποτα παρά μόνο το ΆΜΚΑ και αμέσως κάνει μια αποθήκευση και διάθεση του τεστ. Εμείς σαν φαρμακείο, για να διατηρήσουμε τους κανόνες υγιεινής τώρα των ημερών, έπρεπε να τα συσκευάσουμε, προσπαθήσαμε όσο καλύτερα μπορούμε να τα βάλουμε σε σακουλάκια μαζί με τις οδηγίες χρήσης και εξηγώντας τον κόσμο πώς πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Υπάρχουν και τα διαφημιστικά σποτ στην τηλεόραση. Είναι πολύ κατατοπιστικά, είναι πολύ εύκολα. Ελπίζω να προχωρήσει αυτή η διαδικασία για να βγούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα από τα σπίτια μας. Μήπως βρούμε την υγεία μας, την ψυχική και τη σωματική πλέον. Εν τω μεταξύ, στον αέρα βρίσκεται η πλατφόρμα μέσω της οποίας δηλώνονται από τους πολίτες τα αποτελέσματα των ατομικών τεστ για τον κορονοϊό. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει οδηγίες προς τους πολίτες για τη χρήση των self-test, πληροφορίες για τη δήλωση του αποτελέσματος, καθώς και τη σχολική κάρτα. Οι μαθητές θα πρέπει κατά την είσοδό τους στο σχολείο να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση με το αποτέλεσμα του τεστ. Μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει ο κάθε γονέας να μπει, να ανεβάσει το αποτέλεσμα του τεστ, αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Φαίνεται η πλατφόρμα είναι σε αντιστοιχεία με τη δικιά μας πλατφόρμα, άρα φαίνεται ότι έχει λάβει το τεστ. Άρα είναι υποχρεωμένος να ανεβάσει το αποτέλεσμα. Θεωρητικά. Τώρα ακούω κάτι για υπεύθυνες δηλώσεις, μήπως η πλατφόρμα δεν είναι έτοιμη, αν είναι ισχύουσα η υπεύθυνη δήλωση του νόμου 104, αυτή που χρησιμοποιείται πάντα, δεν ξέρω πώς θα τη λάβουν στα σχολεία. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Η διαδικασία θα ξεκινήσει από την Τρίτη, γιατί την Πέμπτη πρέπει να παρουσιάσουν το πρώτο για την καινούργια εβδομάδα και να πάρουν δύο τεστ για να παρουσιάσουν και για την επόμενη Δευτέρα. Άρα την πρώτη εβδομάδα αυτοί πήραν ένα, την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν δύο τεστ, ανά μαθητή και ανά δάσκαλο. Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό, ακολουθείται η ίδια διαδικασία και θα υπάρχει μία λίστα με τις δομές υγείας, στις οποίες μπορεί να γίνει το δεύτερο δωρεάν τεστ, καθώς και κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση των ευρημάτων. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ακολουθούμε τη διαδικασία όπως ήθιστε, παίρνουμε τον ΕΟΔΗ, ακολουθεί όλη η οικογένεια να πάει να κάνει μοριακό τεστ, γιατί η φερεγγιότητα αυτών των τεστ ενδεχομένως να μην είναι πάνω από 90% όπως λένε. Όλη η οικογένεια και όλη ο περίγυρος του μαθητή ή του καθηγητή πρέπει να κάνει το τεστ και να μείνουν σε μια καραντίνα 5 με 8 ημέρες ώστε να επαναλάβουν το τεστ για να επιβεβαιώσουν τη θετικότητα ή την αρνητικότητα του δείγματος. Είδαμε λοιπόν το τι γίνεται ακριβώς στα φαρμακεία. Πάμε να δούμε και τι θα γίνει αύριο στην εκπαίδευση, στον χώρο της εκπαίδευσης. Μαζί μας ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κ. Δημήτρης Οικονομόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καλλιόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς, τηλεθεάτρες και στους τηλεθεάτες μας. Μία ακόμη φορά, ένα νέο ξεκίνημα, αυτή τη φορά για τους μαθητές των λυκείων. Είναι όλα έτοιμα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη? Πράγματι, αύριο Δευτέρα 12 Απριλίου επανεκκινούν τα λύκεια μετά από αρκετό καιρό, επανεκκινούν διαζώσεις γιατί ως τώρα είχαμε μόνο τηλεκπαίδευση. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν ανθρωπίνως να γίνει για να υποδεχτούμε τα παιδιά με ασφάλεια στα σχολεία μας. Σε συνεργασία με τους φορείς που πρέπει, τους δήμους, τις σχολικές επιτροπές, έχουμε προμηθευτεί όλα τα κατάλληλα υλικά, έχουν γίνει οι καθαρισμοί που πρέπει, υπάρχει ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για το καινούριο μέτρο τώρα που θα έχουμε από αύριο, αυτό του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, του self-test στα γρήγορα. Άρα νομίζω ότι θα εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα. Επειδή λέμε για τα self-test και επειδή τουλάχιστον έχουμε δει τη διαδικασία πώς θα παρέχονται τα self-test από τα φαρμακεία, τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές? Δηλαδή αύριο θα έρθουν στα σχολεία με το αποτέλεσμα, τι ακριβώς γίνεται με την υπεύθυνη δήλωση? Θα πρέπει σήμερα
να κάνουν αυτό το τεστ. Mm-hmm. Αφού το κάνουν, θα μπουν στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr, θα το δηλώσουν και θα εκδοθεί μια κάρτα. Αυτή την κάρτα, είτε αν έχουν εκτυπωτή, θα τον εκτυπώσουν. Αν δεν έχουν εκτυπωτή, σε ένα απλό λευκό χαρτί θα γράψουν ό,τι γράφει η κάρτα. Ό,τι είναι, ας υποθέσουμε και ευχόμαστε να είναι αρνητικό. Αυτή την κάρτα την έχει ο μαθητής πάνω του, στην τσάντα του, στην τσέπη του, και θα την επιδείξει στο σχολείο κατά την είσοδό του. Θα την κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη το πρωί, που θα πρέπει να έχει εκδοθεί μια καινούργια κάρτα. Γιατί το τεστ αυτό θα πρέπει να γίνεται Κυριακή και Τετάρτη, έτσι ώστε να επιδεικνύεται Δευτέρα και Πέμπτη πρωί στα σχολεία. Το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή έχουμε δύο υποχρεωτικά self-test την εβδομάδα για τους μαθητές των λυκείων. Δύο ακριβώς. Είναι δύο εβδομάδες ακόμα για τα μαθήματα, θα είναι τέσσερα τα self-test. Το ένα ήδη το έχουν προμηθευτεί από τα φαρμακεία. Το επόμενο από αύριο το μεσημέρι και μετά θα μπορούν να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία. Μάλιστα από αύριο μπορούν να πάρουν δύο τεστ για να τα έχουν για Πέμπτη και Δευτέρα. Και το τελευταίο μετά την μεθεπόμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Και μετά την περίοδο του Πάσχα προφανώς έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα και σιγά σιγά θα μπουν στην εξίσωση και οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες. Κύριε Κανελόπουλε, ας πάμε βήμα-βήμα. Ο κορονοϊός μας έχει δείξει ότι είναι απρόβλεπτος. Ευχόμαστε όλα να έχουν πάει κατευχήν πραγματικά και να μην υπάρχει ανάγκη ούτε για τεστ ούτε για τίποτα. Ας πάμε σε αυτές τις δύο εβδομάδες που είναι αυτό το μεγάλο στοίχημα να επιστρέψουν τα παιδιά του λυκείου στο σχολείο που λείπουν τόσο καιρό. Ξέρουμε το τι σηματοδοτεί, θα λέγει κανείς, η υπόθεση λύκειο, τουλάχιστον και για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Εκτιμάται ότι θα είναι όλα εντάξει μέχρι την περίοδο των επαναλλαδικών εξετάσεων και σας ρωτάω, γιατί ήδη έχουμε μία μειωμένη ύλη, τουλάχιστον έχει γίνει μία πρώτη περικοπή. Έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια με την τηλεεκπαίδευση, που σε τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την διαζώση εκπαίδευση, στην οποία επιστρέφουν οι μαθητές. Θα βγει η ύλη, θα είναι καλά τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Κύριε Κανελόπουλε, παρά το ότι είμαστε τώρα σε εξαποστάσεως εκπαίδευση, κάθε μήνα περίπου παίρνουμε ανατροφοδότηση από τα σχολεία μας για το πού βρίσκεται η ύλη. Η ύλη προχωράει. Ασφαλώς δεν είναι το ίδιο να προχωράει εξαποστάσεως όσο και διαζώσεις. Έρχονται συνέχεια, θα έλεγα, κάθε εβδομάδα οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το πώς θα γίνουν οι απαραίτητες τόσο επαναλήψεις όσο και οι καλύψεις της ύλης που δεν έχει καλυφθεί, έτσι ώστε να είναι τα παιδιά μας κατά το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένα για το στοίχημα μεθαύριο των πανελλαδικών εξετάσεων. Ευελπιστώ ότι θα πάμε καλά, αρκεί να συνεχίσουμε την διαζώση της λειτουργίας και να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα πια. Νομίζω ότι είναι και ευθύνη δική μας και των πολιτών να έχουμε αυτή την κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη, να κάνουμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε από το να μεταφέρουμε τον ιό όταν είμαστε ασυμπτωματικοί ή προσυμπτωματικοί. Νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο στοίχημα και ως κοινωνία πρέπει να το κερδίσουμε και πιστεύω θα το κερδίσουμε. Οπότε γίνεται η έκκληση και προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, και προς τους μαθητές να μπαίνουν, να δηλώνουν και φαντάζομαι τουλάχιστον να το κάνουν και με τον τρόπο που πρέπει να το κάνουν, έτσι ώστε στην περίπτωση που έχουμε ομιγέννητο μία θετική αναφορά, να μην έχουμε άλλες επιπτώσεις στην κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ακριβώς. Το προλαμβάνουμε και όχι μόνο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά και τη λειτουργία του κοινού, του στενού ή του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρού μας. Φανταστείτε, κάποιος μπορεί να έχει αυτόν τον κορονοϊό και να μην το ξέρει ούτε καν ο ίδιος. Mm-hmm. Το τεστ αυτό θα του δείξει ότι έχει, άρα θα προστατεύσει τους οικείους του πρώτα απ' όλα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την αυξημένη προσοχή αυτή την περίοδο. Και σπέβδω να πω, κύριε Κανελόπουλε, ότι τα παιδιά μας ως τώρα έχουν αποδείξει μια τεράστια υπευθυνότητα, θα έλεγα. Μας δίνουν μαθήματα. Τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο ακόμα, πόσο μάλλον τα παιδιά του λυκείου, μας δίνουν μαθήματα υπευθυνότητα. Σας υπενθυμίζω ότι είχε γίνει με τις μάσκες, που τελικά υπάρχουν θεωρείται αυτονόητο, ας πούμε, θα έλεγα, αξεσουάρ. Mm-hmm. Άρα και αυτή τη φορά θα πάνε όλα καλά. Να το ευχηθούμε. Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλους σας. Πάμε να περάσουμε εμείς στα υπόλοιπα θέματα και να έρθουμε στο λεγόμενο δικό αυτό χάρτη για την επιστροφή στην κανονικότητα. Που αν και υπάρχουν ορατά σημάδια αισιοδοξίας λόγω των εμβολιασμών, άγνωστο είναι το τι τελικά θα γίνει με την περίοδο του Πάσχα. Οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία και την ανησυχία τους, καθώς δεν βλέπουν πρόωρο άνοιγμα και δεν κάνουν τις συνηθισμένες αγορές, μια και εκτιμούν πως και φέτος θα περάσουμε σε περιορισμένο περιβάλλον την εορταστική αυτή περίοδο. Καμία σχέση από τα προηγούμενα χρόνια, όχι, ναι, τίποτα. Πολύ διαφορετικές αναμένονται και οι φετινές γιορτές, με το περίφημο Πάσχα στο χωριό να μοιάζει να απομακρύνεται και τους πολίτες να εκτιμούν πως και φέτος θα ζήσουμε μία από τα ίδια με πέρυσι. Δεν νομίζω να ανοίξουμε, οπότε μήπως το καλοκαίρι, αν υπάρξει τουρισμός. Το Πάσχα δεν νομίζω. Μακάρι το Πάσχα να είναι καλύτερο από πέρυσι.
καλύτερο το θέλουμε. Καλοκαίρι. Τώρα Πάσχα και αυτά δεν νομίζω. Μπορεί να ανοίξουμε λίγο εδώ από νομό σε νομό που πάμε έτσι, αλλά μετά καλοκαίρι. Πιστεύω το καλοκαίρι να είναι πολύ πιο ελεύθερα και να ανοίξουν και η εστίαση και τα ξενοδοχεία και αυτά, γιατί έχουν πληγεί, έχουν πάθει ανεπανόρθωτες ζημιές. Και τώρα, μια και το είπε, εχθές μίλησα και με Ρόδο και με Χανιά και με φίλο γιατρό που έχω στη Γερμανία. Τα πράγματα ούτε καν στη Γερμανία δεν είναι καλά. Υπάρχει κρίση παντού. Και οικονομική, αλλά και όλο με αυτό το κορονοϊό και αυτά υπάρχει κρίση γενικά. Μια πολυπίκυλη κρίση που αποτυπώνεται με το χειρότερο τρόπο στην αγορά, ακόμη και εν ώψη του Πάσχα. Οι καταναλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν τις άκρως απαραίτητες αγορές, ειδικά στην περίπτωση που έχουν βαφτιστήρια. Δεν υπάρχει λόγος τώρα για ψώνια, αφού δεν πάμε πουθενά και θα κάτσουμε σπίτι. Ποιος ο λόγος, οπότε όχι. Τα απαραίτητα κυρίως. Τώρα, άμα δούμε κάτι άλλο, δώρα και τέτοια, θα δείξει. Θα κρατήσουμε στην τουλάβα μας και βλέπουμε από το καλοκαίρι πάλι. Θα ψωνίσουμε ό,τι πρέπει να ψωνίσουμε για τα εγγόνια μας, γιατί έχουμε εγγόνια εμείς τώρα. Και πιστεύω να έρθουν και τα παιδιά μας. Να τα δούμε και τα εγγόνια μας, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και Αθήνα τώρα. Πουθενά, δεν μπορούμε να μετακινήσει τίποτα, δεν γίνεται. Σίγουρα λόγω των καταστάσεων, σίγουρα λιγότερο, γιατί έχουν περιοριστεί οι εργασίες, οι δουλειές. Όπως ξέρετε, δεν δουλεύουν. Πολλά παιδιά έχουν χάσει τις δουλειές τους. Μένουν με τους μισθούς των μπαμπάδων και των μανάδων. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν χαθεί πολλές και ώρες εργασίας και αυτά, ναι. Θα υπάρχει μια δυσκολία. Δεν θα είναι όπως είναι τα προηγούμενα Πάσχα, δηλαδή τόσο πλούσια. Σίγουρα θα είναι πιο φτωχικά. Και από την κοινωνία στις προσδοκίες που έρχονται για την επόμενη μέρα, που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, έχει ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς. Αυτό είναι στις 14 Μαΐου, όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, με τη χώρα μας να ενεργοποιεί 5 γραμμές άμυνας και μία σειρά από υγειονομικά πρωτόκολλα. Μαζί με αυτά υπάρχει αισιοδοξία πως τα πράγματα θα είναι φέτος καλύτερα. Τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Φυσικά και θα ανοίξουμε στις 14 Μαΐου. Ανοίγουμε με ασφάλεια και παρά την κινδυνολογία. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες και έχει προετοιμαστεί και έχει δημιουργήσει σχέδιο και το υλοποιεί και έχει ανακοινώσει. Όπως σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης, η Ελλάδα θα εφαρμόσει 5 γραμμές άμυνας. Το κάνουμε με ένα σχέδιο 5 σημείων και άμυνας για το επόμενο χρονικό διάστημα και με τις προϋποθέσεις πριν έρθουν. Είτε εμβολιασμού, είτε αρνητικού τεστ και με το δειγματοληπτικό έλεγχο με το σύστημα ΕΒΑ, το οποίο ήταν άκρως επιτυχημένο και το οποίο, για το οποίο έχουμε κερδίσει την αναγνώριση τη διεθνή, ώστε να πιάνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα σύνορα θετικοί, με τα ξενοδοχεία απομόνωσης, ώστε να μπορέσουμε να τους απομονώνουμε, με τον εμβολιασμό στον οποίο αναφερθήκατε και ο οποίος θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έχουμε ήδη συνεργαστεί όλο αυτό το διάστημα τις προηγούμενες εβδομάδες με την Υγειονομική Επιτροπή. Κάποια πρωτόκολλα έχουν οριστικοποιηθεί και τώρα πια είμαι στο στάδιο να βγουν και ως υπουργική απόφαση. Έχουν όμως δοθεί στην αγορά, είναι σε γνώση των φορέων της αγοράς, των ξενοδόχων, των τουριστικών γραφείων και των υπολείπων και συνεπώς μπορούν από τώρα να υλοποιούνται και να προετοιμάζονται για τις όποιες αλλαγές, όπως είπα, και βελτιώσεις. Και φυσικά μπορούν στο επόμενο χρονικό διάστημα να τις δούνε και με υπουργική απόφαση που θα είναι μέχρι τώρα. Έρχομαστε εμείς στο άλλο καυτό θέμα των τελευταίων ημερών και αυτό έχει να κάνει με την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Ξεκάθαρες οι απόψεις από τον Τομεάρχη Ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση για το όλο θέμα και για τις επιπτώσεις της απόφασης Αποστόλου που έκαναν χειρότερη την κατάσταση. Όπως ξεκάθαρες και οι επικρίσεις προς την πλευρά του Υπουργείου για τον ρόλο του που κάθε άλλο παρά πόντιο πυλά του είναι. Από την πρώτη στιγμή που έχει ανοίξει το συγκεκριμένο ζήτημα γύρω από την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, ο βουλευτής Μεσσηνίας και Τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης έχει μια ξεκάθαρη θέση. Η θέση η οποία εκφράζεται από τους φορείς όχι μόνο της Μεσσηνίας αλλά της ευρύτερης περιοχής μας και όπως αποτυπώθηκε και στην απόφαση θεσμικά πλέον του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι μια θέση η οποία κινείται πέρα της λογικής. Αυτό το οποίο οφείλουμε να διαμορφώσουμε είναι ένα μέτωπο λογικής απέναντι σε ακρότητες οι οποίες δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Ο κ. Χαρίτσης, μάλιστα προσκεκλημένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης ΠΕΣΤ, ήταν καταπέλτης για την επιλογή που έχει κάνει η ηγεσία του Υπουργείου. Νομίζω, κύριε Κανελόπουλο, ότι όταν ασκείς πολιτική, το τελευταίο που μπορείς να κάνεις είναι να παίζεις το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Εφόσον το Υπουργείο διατηρεί την ίδια αυτή θέση, νομίζω ότι αυτή η θέση θα πρέπει να διατυπωθεί και δημοσίως.
επιτέλους και να μην κρύβεται κανείς πίσω από αποφάσεις άλλων. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Χαρίτση, η απόφαση Αποστόλου έκανε το πρόβλημα που προϋπήρχε χειρότερο. Υπήρξε μια απόφαση το 2018, την οποία και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, και επιτρέψτε μου να πω, εγώ αφήνοντας στην άκρη και πάλι την κομματική ιδιότητα, θεωρήσαμε ότι σε μια δύσκολη κατάσταση, η οποία είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε ένα διαφορετικό πρόβλημα, δυστυχώς το χειροτέρεψε. Το έκανα ακόμα χειρότερο. Η απόφαση όμως αυτή είναι μια υπουργική απόφαση, η οποία αν ήθελε οι επόμενες ηγεσίες του Υπουργείου Αγωγής Ανάπτυξης να την αλλάξουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να το έχουν κάνει με μια νέα υπουργική απόφαση. Δεν το έχουν πράξει. Με την υφιστάμενη κατάσταση, οι τρίτες χώρες εκμεταλλεύονται την ονομασία, με τον κύριο Χαρίτση να σημειώνει. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι οποίοι επωφελούνται από την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί είναι τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας και βεβαίως πρέπει να κατανοήσουμε επιτέλους και τι σημαίνει ΠΟΠ, πώς προστατεύουμε ένα προϊόν, πώς το αναδεικνύουμε στις διεθνείς αγορές, όχι με αυτόν τον ισοπεδωτικό τρόπο, ο οποίος δυστυχώς ισχύει σήμερα και μετά για την απόφαση του 2018, η οποία φαίνεται ότι βρίσκει σύμφωνη και την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου. Πάντως, μοιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κρύβεται για τις προθέσεις τους. Το τι θα κάνει στην περίπτωση που γίνει από το ΣΤΕ δεκτή η προσφυγή των Μεσσηνίων. Εκεί περιμένουμε από το Υπουργείο μία σαφή θέση για το πώς θα διαχειριστεί πλέον το ζήτημα εφόσον τα δεδομένα και σε νομικό επίπεδο αλλάξουν. Ο Μεσσηνίος βουλευτής ήταν ιδιαίτερα καυστικός και για την κατάσταση με τις ελληνοποιήσεις για τα παιχνίδια των εισαγωγών γύρω από το προϊόν. Διαχρονικό πρόβλημα, κύριε Καλλιόπουλε. Έχουμε τα ζητήματα των ελληνοποιήσεων, των ανθρώων παράνομων εισαγωγών, της υποβάθμισης χρήσιμου προϊόντος για την εθνική μας οικονομία και βεβαίως υποβάθμιση ενός προϊόντος που είναι το σήμα κατά τεθέν της περιοχής μας. Να κάτσουμε λοιπόν να βρούμε μια συνθετική λύση, επαναλαμβάνω, μακριά από ακρότητες, μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, μακριά από άγονους τοπικισμούς, αλλά μια απόφαση η οποία να σέβεται το προϊόν, να σέβεται την περιοχή μας και να προστατεύει το εθνικό συμφέρον. Πάμε στα δεδομένα της οικονομίας. Πολλά και σοβαρά είναι τα προβλήματα που ήδη έχουν ανακύψει από τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού. Προβλήματα που σε περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο γιγαντώνονται με την αγωνία επαγγελματιών, εμπόρων και παραγωγών, κυρίως να χτυπά κόκκινο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο νέκρα όσο δείχνει και ότι σιγά σιγά θα επανέλθει ο κόσμος και θα μπορέσει να ξεκινήσει η δουλειά στα καταστήματα. Συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Κορινθία που εξακολουθεί να βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο ύστερα από το άνοιγμα του λιανεμπορίου, καθώς η δυναμική των καταναλωτών μοιάζει να είναι κάτι περισσότερο από υποτονική προς το παρόν. Καμία σχέση το άνοιγμα το τωρινό δεν έχει με το προηγούμενο άνοιγμα. Όταν ανοίξαμε είχαμε πολύ περισσότερη κίνηση. Εύχομαι ότι όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα και όσο φτιάχνει και βελτιώνει το καιρός, να αυξηθεί η κίνηση. Ο κόσμος και φοβάται και κάποιοι έχουν σταματήσει από πολύ καιρό, ειδικά η εστίαση που δούλευε πάρα πολλοί κόσμος. Όλα αυτά έχουν λείψει από τα νοικοκυριά τα χρήματα, υπάρχει έλλειψη χρημάτων και ας ακούμε και ας διαβάζουμε ότι αυξάνονται οι καταθέσεις. Αυξάνονται οι καταθέσεις για κάποιους οι οποίοι αφού δεν βγαίνουν δεν χαλάνε τίποτα, αλλά ο πολλής ο κόσμος που δεν είχε καταθέσεις και περίμενε από ένα μεροκάματο να ζήσει και να κινηθεί και να ψωνίσει, αυτό έχει λείψει από πάρα πολύ κόσμο και μόνο με τα επιδόματα δεν φτάνουν. Ενδεικτική άλλωστε της κατάστασης είναι η εικόνα που κυριαρχεί ακόμη και στις λαϊκές αγορές. Πραγματικά ο κόσμος έχει μια δυσκολία. Και γι' αυτόν τον λόγο, μεταξύ πολλών άλλων, όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, όπως συμβαίνει και σε εκείνες της Κορινθίας, ζητούν ταυτονόητα προκειμένου να μην αλλάξουν τα δεδομένα, αφού έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, οι τιμές είναι εξαιρετικά χαμηλές για τον καταναλωτή. Σίγουρα θα πρέπει οι λαϊκές να προστατευτούν. Είναι ένας θεσμός πολλών χρόνων. Ένας θεσμός ο οποίος είναι για εξυπηρέτηση του καταναλωτή κυρίως, αλλά και των παραγωγών. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, και ο παραγωγός εξυπηρετείται γιατί μπορεί και διαθέτει άμεσα τα προϊόντα του από το χωράφι στον πάγκο στον καταναλωτή, αλλά και ο καταναλωτής, εκτός του γεγονότος ότι μπορεί και διαλέγει και επιλέγει πιο φρέσκα προϊόντα, τα διαλέγει και σίγουρα σε καλύτερη τιμή, γιατί οι τιμές διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τους δασικούς χάρτες, με την κυβέρνηση να αναζητά λύσεις μέσα από μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων.
Η αναγνώριση κυριότητας των ιδιωτών στις χορτολιβαδικές εκτάσεις και η επαόριστον παραχώρηση των δασωμένων αγρών που διατηρούν τον αγροτικό χαρακτήρα τουλάχιστον επί 20 ετία στους κατόχους τους είναι οι λύσεις που βρίσκονται στον πυρήνα της νομοθετικής πρωτοβουλίας που εξετάζει το Υπουργείο. Τη στιγμή που 15,5 περίπου χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, μεταξύ των οποίων αρκετοί παραγωγοί, βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν μπορούν να προβούν σε μια σειρά από πράξεις, έχοντας υποβάλει ήδη αντιρρήσεις και όχι μόνο, στο πλαίσιο της ανάρτησης του δασικού χάρτη, η κυβέρνηση, με δεδομένο πως τα προβλήματα σε πολλά μέρη της χώρας είναι πολλά, έρχεται να εκτονώσει το αρνητικό κλίμα, προετοιμάζοντας μια σειρά από αλλαγές με νομοθετικές πράξεις. Με τον νέο νόμο άλλαξαν οι συνθέσεις των επιτροπών. Έχουμε στείλει μετά από επικοινωνία και με το Δικηγορικό Σύλλογο και με τις Συλλόγους των Μηχανικών ονόματα στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης για να βγουν οι νέες επιτροπές, οι οποίες θα παραλάβουν τις 13,5 περίπου χιλιάδες αντιρρήσεις που εκκρεμούν για την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων της ανάρτησης πρώτης που κάναμε. Με την καινούργια ανάρτηση, την αναμόρφωση, εκτιμάμε ότι θα υποβληθούν ελάχιστες αντιρρήσεις, δεδομένου ότι το αντικείμενο είναι ελάχιστο. Ένα άλλο θέμα που λέγεται ότι θα λυθεί είναι αυτό των μεταβιβάσεων, οι οποίες έχουν υπαγώσει για εκτάσεις που έχουν μέσα εν μέρη δασικές, δηλαδή η ΔΑ ή ΑΔΕΛΤΑ. Δεν ξέρουμε ποια διαδικασία, αλλά και αυτό είναι καλό να γίνει, δεδομένου ότι οι επιτροπές, όσο και πολλές να είναι, η δυνατότητά τους για εξέταση αντιρρήσεων δεν θα είναι τόσο μεγάλη ώστε να λυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα για να ακυρωθούν και αυτά τα τμήματα για να μπορούν να γίνουν οι μεταβιβάσεις που θέλουν οι πολίτες. Λύση αναμένεται να δοθεί και στις εξαγορές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αφορούν και στη Μεσσηνία, ειδικά ύστερα από το πάγωμα που επήλθε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενώ σε ό,τι αφορά στους δασοθέντες αγρούς και το ζήτημα που έχει ανακύψει σε σχέση με τις αναγνωρίσεις που ταλαιπωρούν πολλούς ιδιοκτήτες, κυρίως εκείνους που δεν έχουν συμβόλαια, αναμένεται επίσης να βρεθεί τρόπο. Αυτοί που είχαν κάποια χωράφια που δασώθηκαν δεν είχαν τη δυνατότητα για να γίνει η εξέταση αιτήματός του σύμφωνα με τα συμβόλαια που είχαν, γιατί προφανώς μπορεί να ήταν πρόσφατα ή που δεν είχαν και καθόλου. Το πλέον σημαντικό, ωστόσο, αναμφισβήτητα σε ό,τι αφορά στους παραγωγούς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι διασφαλίζονται οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα μέχρι την επίλυση αυτών των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων σφαλμάτων που έχουν οι χάρτες, οι οποίοι θα διορθωθούν από την υπηρεσία χωρίς να παρεμβαίνει ο πολίτης. Το χαμόγελο του παιδιού συνεχίζει κάθε μέρα να επιτελεί ένα σπουδαίο έργο, βοηθώντας παιδιά και οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι και φέτος, λόγω του Πάσχα που έρχεται, συγκεντρώνει τρόφιμα για να μην λείπει τίποτα από το εορταστικό τραπέζι, κάνοντας έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει με την προσφορά του. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το χαμόγελο του παιδιού κάνει έκκληση σε οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στην συγκέντρωση τροφίμων που θα διανεμηθούν σε όλες τις οικογένειες στα κέντρα του χαμόγελου του παιδιού που τα έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα δε τις γιορτινές αυτές ημέρες του Πάσχα που πλησιάζουν. Εμείς με τη σειρά μας θα δώσουμε τα τρόφιμα στις στηριζόμενες οικογένειες, ούτως ώστε να ενισχύσουμε το πασχαλινό τους τραπέζι. Θα πρέπει να πούμε, είναι σημαντικό, ότι τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας του συλλόγου μας ενισχύουν το οικογενειακό τραπέζι κάθε μήνα, επομένως δεχόμαστε τρόφιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πανδημία του κορονοϊού, από την άλλη, φαίνεται ότι έχει δυσκολέψει κατά πολύ το έργο του χαμόγελου του παιδιού, καθώς έχουν αυξηθεί και οι οικογένειες που ζητούν την στήριξη από τα κέντρα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οποιοδήποτε επαγγελματίας, φορέας ή και ιδιώτης θέλει να συνεισφέρει τρόφιμα στο χαμόγελο μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με το κέντρο που βρίσκεται στην πόλη του. Σίγουρα έχουμε περισσότερα αιτήματα. Προσπαθούμε και εμείς να καλύψουμε όσες ανάγκες μπορούμε. Οι δυσκολίες της πανδημίας δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την οργάνωση και κάποιων συλλόγων, κάποιων φορέων που θέλουν να μας βοηθήσουν, δεδομένου ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και αυτοί, να συνεννοηθούν τέλος πάντων και να μας στηρίξουν όπως μας στήριζαν παλιότερα. Ωστόσο υπάρχουν σταθερές εταιρείες που μας ενισχύουν, και φυσικά και ο απλός κόσμος που θα φέρει ό,τι μπορεί εδώ στο χώρο μας.
Από αύριο, όπως είδαμε και νωρίτερα, μαθητές των λυκείων της χώρας και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις αίθουσες και για να γίνει αυτό θα πρέπει ως γνωστόν να υποβάλλονται σε 2 self-test την εβδομάδα. Δεδομένου πως η διάθεσή τους γίνεται από τα φαρμακεία, οι φαρμακοποιοί παίζουν για μία ακόμη φορά ένα σημαντικό ρόλο. Στα Θρανία θα καθίσουν ξανά από την Δευτέρα οι μαθητές των λυκείων σε όλη τη χώρα. Στην Πάτρα οι προετοιμασίες είναι συνεχείς, ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει μπει λουκέτο από τις αρχές Νοεμβρίου, με ένα μικρό διάλειμμα επιστροφής μιας εβδομάδας, ήταν επιβεβλημένο να γίνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού σε ορισμένα σχολεία, οι οποίες πραγματοποιούνται από συνεργεία του Δήμου. Όλο αυτό το διάστημα η ύλη προχώρησε κανονικά, καθώς οι μαθητές παρακολουθούσαν μέσω τηλεκπαίδευσης τα μαθήματά τους. Η τηλεκπαίδευση στάθηκε και περπάτησε από ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί υπερέβαλαν αυτόν και έδωσαν το καλύτερο παράδειγμα για να μπορέσει να προχωρήσει η τηλεκπαίδευση, να ξεπεράσουμε το σκόπελο του κορονοϊού. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα, γιατί δεν αντικαθίσταται η διαζώσης εκπαίδευση με την τηλεκπαίδευση. Ο δάσκαλος είναι αναντικατάστατος και επειδή δεν υπηρετεί μόνο τα μαθησιακά καθήκοντα, αλλά και της επικοινωνίας, της ανθρώπινης και ζεστής επικοινωνίας με το μαθητή, γι' αυτό είναι καλό να είμαστε στο σχολείο. Επομένως, παίρνοντας τα καλύτερα κατά το δυνατόν μέτρα, θα ξεκινήσουμε και πάλι την διαζώσης εκπαίδευση από τη Δευτέρα και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλάβουν δωρεάν self-test μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα εμβολιασμού για τους εκπαιδευτικούς. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, ωστόσο το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί εξαρτάται από την ποσότητα των διαθέσιμων εμβολίων. Εδώ υπάρχει στα γραφεία μας η επιτροπή, η συντονιστική επιτροπή που δέχεται τα τηλεφωνήματα από τα εμβολιαστικά κέντρα σχετικά με το πόσα είναι κάθε μέρα σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο τα διάθετα εμβόλια από ακυρώσεις συμπολιτών ή άλλων αρχαιών που δεν πήγαν να κάνουν το εμβόλιο και αμέσως κινητοποιείται, ενημερώνει με τη σειρά της λίστας τους συναδέλφους οι οποίοι προστρέχουν και εμβολιάζονται. Στον αέρα τώρα κινδυνεύει να τυναχθεί η φετινή αρδευτική περίοδος με τους ήλιους αγρότες να βρίσκονται ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Η ΤΟΕΒΑ δυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ λόγω αδυναμίας σύσπραξης από τους αρδευτές μέλη. Με αποτέλεσμα ήδη αντλιοστάσια του νομού να μην λειτουργούν λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Λύση στο αδιέξοδο που έχουν περιέλθει μετά την διακοπή ηλεκτροδότησης στα αντλιοστάσια τους από την ΔΕΗ προσπαθούν να δώσουν 5 ΤΟΕΒ της Ηλίας. Η ΤΟΕΒ Α και Β Πύργου, Επιταλίου, Πελοπίου και Σαβαλίων ως έσχατη λύση εξετάζουν το ενδεχόμενο της κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που δεν μπορέσει να βρεθεί κανένα σημείο επαφής με την ΔΕΗ για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Έχουμε προτείνει μια ροή πληρωμών. Και περιμένουμε απάντηση. Εμείς πάντα ζητάγαμε τις 120 δόσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η πρόταση. Έχουμε κάνει μία πρόταση και περιμένουμε απάντηση. Αν σας χρειαστεί, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα μελετήσουμε. Άμα είναι η ΔΕΗ, δεν είναι διαλλακτική σε μία πρόταση, η οποία πιστεύω ότι είναι αρκετά εφικτή. Δηλαδή, μέσα στους 2 μήνες, Απρίλιο και Μάιο, ναι, θα τις καταβάλουμε περίπου τα 40% από αυτά που προσφέρουν. Αν είναι ανέργοι και να θέλουν όλα, θα προχωρήσουμε στα στατιστικά μέτρα. Προτάσεις με 2 σενάρια έχουν καταθέσει πρόεδροι των ΤΟΕΒ προς κάθε αρμόδια αρχή και την ΔΕΗ προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το βρόγχο που κάθε χρόνο στην έναρξη της αρδευτικής περίοδου πνίγει τους ΤΟΕΒ. Το ένα σενάριο αφορά την καταβολή των οφειλών σε 120 δόσεις και την επαναφορά του μέτρου που θέλει ότι ο αγρότης για να καταθέσει τα χαρτιά του στο ΟΣΔΕ ώστε να λάβει τις επιδοτήσεις θα πρέπει να έχει και χαρτί από το ΣΤΟΕΒ ότι εξόφλησε τις οφειλές του για την χρήση του αρδευτικού δικτύου. Ένα μέτρο που ίσχυε και παλαιότερα και θα αυξήσει, όπως λένε οι διοικείς των ΤΟΕΒ, την εισπραξιμότητα. Το δεύτερο είναι να τους δώσουν την δυνατότητα να δανειστούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών για 30 χρόνια το ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλές τους. Πάρα πολλές συναντήσεις. Έχουμε πάει Αθήνα, έχουμε πάει Τρίπολη. Έχει μια εξαιρετική γενική γραμματέα τώρα, κυρία Μανιώτη, αυτή που αγγίζει το ζητούμενο. Ναι. Αλλά εάν δεν επέμβει η πολιτεία, δεν πρόκειται να λύσουμε, να λυθεί το θέμα. Υπάρχουν λύσεις. Η μία είναι να κάνουμε ρύθμιση, να κάνουν ρύθμιση τα ΤΟΕΒ 120 δόσεις όπως κάνουν σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ζητήσει
επανειλημμένος. Υπήρχε παλιά ένα χαρτί του ΟΣΔΕ, όταν ο αγρότης έκανε το ΟΣΔΕ για να πάρει την επιδότηση. Πρέπει να περάσει πρώτα από το γραφείο του ΤΕΒ να πάρει απόδειξη και να την καταθέσει στο ΟΣΔΕ, οπότε να πάρει την επιδότηση. Αυτό το έχουν καταργήσει χρόνια τώρα. Να έρθουμε εμείς σε νέα από τον κόσμο. Στην Αίγυπτο, στο φως ήρθε η Χρυσή Πόλη των Φαραώ, με τους αρχαιολόγους να κάνουν λόγο για ανακάλυψη κορυφαίας σημασίας και να την αποκαλούν Πομπιαία της Αιγύπτου. Από την άλλη, οι κινέζικες αρχές επέβαλαν πρόστιμο Μαμούθ ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Αλίμπαμπα. Απέτυχε η προσπάθεια ένταξης των εργαζομένων της Amazon σε συνδικάτο, κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη της Amazon στην Αλαμπάμα, μεταξύ των 6.000 εργαζομένων εκεί, μόλις το 53% έσπευσε να ψηφίσει και από αυτό οι 1.798 απέρριψαν την πρόταση, ενώ οι 738 τάχτηκαν υπέρ. Ο κόσμος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο επικύρωση των συνθήκων εργασίας της Amazon και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους της. Το αντίθετο. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τον ισχυρό αντίκτυπο του εκφοβισμού και της παρέμβασης του εργοδότη. Είχε προηγηθεί έντονη εκστρατεία κατά του συνδικαλιστικού κινήματος από τον Αμερικανικό κολοσσό του διαδικτυακού εμπορίου, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είδε τα έσοδά του να αυξάνονται κατακόρυφα στην διάρκεια της πανδημίας. Η εταιρεία απάντησε με βίντεο των εργαζομένων της. Γνωρίζουμε από πριν, ανάλογα με το βαθμό που έχει ο κάθε εργαζόμενος, ποιος είναι ο μισθός του στην εταιρεία. Αυτό είναι κάτι γνωστό σε όλους, είναι δημόσιο. Επομένως, εγώ δεν μπορώ να δω σε τι θα ωφελούσε η ένταξη. Δεν είναι κάτι που χρειαζόμασταν. Οι εργαζόμενοι που επιθυμούσαν την ένταξή τους σε συνδικάτο κατήγγειλαν σκληρές συνθήκες εργασίας στη συγκεκριμένη αποθήκη, με έλλειψη χρόνου να πάνε ακόμα και στην τουαλέτα. Η Amazon απαντούσε ότι το ορομίσθιο στην συγκεκριμένη αποθήκη είναι τουλάχιστον $15, σχεδόν διπλάσιο από αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη Αλαμπάμα. Αρχαιολόγοι υποστηρίζουν πως είναι το σημαντικότερο έβριμα στην Αίγυπτο μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουτανχαμών. Πρόκειται για μια πόλη κοντά στη Λούξορ που χρονολογείται από την εποχή της βασιλείας του Φαραώ της 18ης δυναστείας Αμενχοτέπ του Τρίτου. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η πόλη οικοδομήθηκε πριν από 3.400 χρόνια σε περίοδο μεγάλης οικονομικής ακμής από τον πατέρα του Φαραώ Ακενατών. Τα τείχη της χαμένης Χρυσής Πολιτείας, όπως τη χαρακτήρισε ο καθηγητής αρχαιολογίας Ζαχί Χαουάς, εντοπίστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όμως οι ερευνητές δεν μπορούσαν να φανταστούν το μέγεθος του οικισμού και την ποιότητα κατασκευής των κτισμάτων. Οι ανασκαφείς κάνουν λόγο για ανακάλυψη κορυφαίας σημασίας και αποκαλούν την πόλη Πομπιαία της Αιγύπτου. Να περάσουμε εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση, την οποία και θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε αναλυτικά απόψε, αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων με τη ΣΥΣ 30. Η ομάδα της Καλαμάτας, παρά τις ευκαιρίες που είχε απέναντι στη Ρόδο, τελικά έμεινε στην ισοπαλία. Είναι η δεύτερη στα τελευταία 4 μάτς που κρατά τη Μαύρη Θύελλα στην δεύτερη θέση βαθμολογίας. Το βλέμμα όλων πλέον έχει στραφεί στην επόμενη μέρα και στο μάτς με τον Αστέρα Βλαχιώτη. Παρότι είχε τις ευκαιρίες με καλύτερη εκείνη του Μπουσμπίμπα, η ομάδα της Καλαμάτας αρκέστηκε σε μια ακόμη ισοπαλία απέναντι αυτή τη φορά από την γηπεδούχο Ρόδο. Το μάτς της τέταρτης αγωνιστικής της Football League τελείωσε στο 0-0. Στα του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, η Ρόδος είχε καλύτερη παρουσία και την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθώντας να πετύχει ένα γκολ και να βάλει τις βάσεις για την νίκη. Παρ' όλα αυτά, η Καλαμάτα ήταν αυτή που είχε την καλύτερη ευκαιρία με τον Μπουσμπίμπα, ο οποίος ωστόσο νικήθηκε από τον Πίτκα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαύρη Θύελλα ισορρόπησε το μάτς και οι δύο ομάδες έμειναν τελικά στη λευκή ισοπαλία στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκος Αναστόπουλος σχολίασε τόσο το αποτέλεσμα του αγώνα, όσο και την επίδοση των ποδοσφαιριστών του. Όπου και αν παίζουμε, πάντα στοχεύουμε την νίκη. Και είμαστε μόνο τότε ευχαριστημένοι. Με κάποια φορά, συνθήκες οι οποίες γίνονται σε ένα παιχνίδι και δεν μπορεί να το διορθώσει. Η Καλαμάτα απόδειξε μια ακόμη φορά ότι παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να το διορθώσει δεν το κάνει. Από εκεί και πέρα βγάλαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα της πρώτης τετράδος με 3 παιχνίδια εκτός έδρας.
είμαστε σε καλό δρόμο. Το πρωτάθλημα δεν το παίρνει κανένα ούτε την Τέταρτη, ούτε την Πέμπτη, ούτε την Εφτά. Θέλει να έχει διάρκεια, θέλει να έχει βάθο, θέλει να έχει βάθο, στοιχεία τα οποία έχουμε. Και από εκεί και πέρα πρέπει μεγάλη υπομονή, γιατί το Μάη τον Ιούνιο τελειώνει το πρωτάθλημα και θα δούμε τι έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και με το σκεπτικό το οποίο έχουμε, ότι θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα χαμογελάσουμε. Από εκεί πέρα το παιχνίδι τελείωσε. Πάμε την Τετάρτη. Έχουμε παιχνίδι δύσκολο με τον Αστέρα Βαχέτη. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια και για να φανεί ο βαθμός ο σημερινός αντίκτυπο, θα πρέπει να κερδίσουμε τον Βλαχιώτη, γιατί είναι μια δύσκολη ομάδα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία δεν έχει δεχτεί γκολ. Και αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Καλαμάτας μένει δεύτερη με 8 βαθμούς, ενώ στην 8η θέση με 4 βαθμούς βρίσκεται η ομάδα της Ρόδου. Για την επόμενη αγωνιστική της Football League, η Καλαμάτα παίζει και πάλι εντός έδρας, υποδεχόμενη αυτή τη φορά στις 14 του μηνός την ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη, ενώ η Ρόδος θα ταξιδέψει στην Καλυθέα. Top Resort Pet Hotel. Σε ένα καταπράσινο λόφο στους πρόποδες του Ταϊγέτου, στη Θουρία, μια οικογενειακή επιχείρηση αφιερωμένη από δεκαετίες στην εξυπηρέτηση και τις ανάγκες φιλοξενίας και ευζωίας των μικρών μας φίλων, από επιλογή, εκπαίδευση, φροντίδα, αποκατάσταση κατόπιν κτηνιατρικών επεμβάσεων των τραυματισμένων ζώων. Άλλωστε, μας εμπιστεύεται τη φροντίδα των σκύλων του ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία 4 χρόνια ανελιπώς. Είμαστε το μοναδικό αδειοδοτημένο ξενοδοχείο κατοικιδίων στη Μεσσηνία, καλύπτοντας όλες τις νόμιμες προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και ευζωίας. Οι έμπειροι ζωόφιλοι συνεργάτες μας ξεπερνούν τον εαυτό τους για να ευχαριστούν και να ανακουφίζουν τους τετράποδους φίλους μας. Top Resort Pet Hotel. Σπουργή της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.